Έχουμε τη χαρά σήμερα στις 8 η ώρα ως Δημοτική Αρχή να ανοίξουμε στους συμπολίτες μας τις πύλες ενός από τους σημαντικότερους χώρους της νεότερης ιστορίας της πόλης μας. Επιτέλους από σήμερα η καπναβοθήκη της οδού Περδίκα, όπως συνηθίζεται να λέγεται όλα αυτά τα χρόνια, δεν αποτελεί ένα σπάνιο και ξεχασμένο στολίδι της πόλης μας, αλλά ανοίγει τις πύλες της στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας, για μια προφεστιβαλική εκδήλωση. Το Φεστιβάλ της Δράμας θα μπει για πρώτη φορά σε έναν χώρο που του ταιριάζει απόλυτα, άλλωστε γι' αυτό και έχει αγοραστεί από το Δήμο μας πριν από 2 δεκαετίες περίπου. Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή. Μια αρχή που καθυστέρησε δεκαετίες, αλλά έχουμε την τιμή ως Δημοτική Αρχή να την κάνουμε πράξη, να κάνουμε πράξη δηλαδή την επιτέλους το άνοιγμα των πυλών αυτού του χώρου και μάλιστα το ξεκίνημα με πρωτοβουλία πλέον του Δήμου νέων προγραμματισμένων δράσεων, προκειμένου η καπναβοθήκη Περδίκα να πάρει σάρκα και οστά και να γίνει ο χώρος αυτός ο οποίος θέλουν οι Δραμηνοί, να στεγάσει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους και όχι μόνο, γιατί το φεστιβάλ διαρκεί 2 εβδομάδες με τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, αλλά αυτός ο χώρος θα εξυπηρετεί για πολιτιστικούς και πνευματικούς σκοπούς όλο τον χρόνο τους συνδημότες μας. Ο Δήμος της Δράμας, λοιπόν, έχει προχωρήσει σε ενέργειες ζητώντας από το Υπουργείο Πολιτισμού να μας παραδώσουν την προμελή την οποία έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια και οποιασδήποτε άλλες εργασίες που αφορούν το μελετητικό κομμάτι, προκειμένου πλέον ο Δήμος να αναλάβει αυτήν την διαδικασία, δηλαδή της κατάρτισης της μελέτης, αλλά και την ένταξη του έργου αυτού για χρηματοδότηση, είτε μέσα στο ΕΣΠΑ εφόσον προλάβουμε, είτε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, γιατί θεωρούμε ότι σε καμία μα καμία των περιπτώσεων και με τα δεδομένα τα οικονομικά που υπάρχουν σήμερα, αλλά και διαφορετικά, δεν θα μπορούσε ο Δήμος της Δράμας να αξιοποιήσει όπως πρέπει, όπως χρειάζεται και ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, αυτόν τον χώρο. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι αυτός ο χώρος, ο οποίος όλοι θεωρούμε ότι είναι ένας ιστορικός χώρος, ένας χώρος ο οποίος χαρακτηρίζει, αν θέλετε, τη βιομηχανική αρχιτεκτονική της πόλης, ένας χώρος ο οποίος χρονολογείται από το 1904 και μάλιστα σαν ένα από τα δείγματα της αρχιτεκτονικής του τότε μηχανικού του Κόντραντ φον Βίλας, ο οποίος ήρθε εδώ με την Γαλλική Εταιρεία Σιδηροδρόμων, κάνοντας το σιδηροδρομικό σταθμό της Δράμας, αλλά στη συνέχεια έμεινε και εργάστηκε ως μηχανικός στο Δήμο της Δράμας και μας έχει δώσει όλα αυτά τα αρχιτεκτονικά κτίρια της εποχής εκείνης σχεδιασμένα από αυτόν. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε και αυτή η τότε καπναβοθήκη Πορτοκάλουγλου και μπορούμε εμείς με αυτόν τον τρόπο να διατηρήσουμε ίσως ένα από τα μεγαλύτερα έργα του. Σίγουρα δεν είναι το ωραιότερο, γιατί έχει ωραιότερα σε κατοικίες που έχει σχεδιάσει ο ίδιος μηχανικός. Λοιπόν, να έχουμε έναν από τα μεγαλύτερα έργα του, αυτόν τον χώρο, ο οποίος θα αποτελέσει πλέον ως χώρος πολιτισμού και τέχνης και, όπως είπα πριν, τον οποίο θα απολαμβάνουμε όλοι μας. Ο χώρος αυτός, λοιπόν, θα αποδίδεται στους συμπολίτες μας για χρήση και θα αποδεικνύει έτσι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή, ό,τι έχει υποσχεθεί, το έχει υλοποιήσει, ό,τι λέει το κάνει έργο και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει πλέον κανείς. Γι' αυτό, λοιπόν, κάνουμε αυτό το ξεκίνημα, να δει ο κόσμος της Δράμας τι είναι τελικά αυτή η καπναβοθήκη Περδίκα και έτσι να αγκαλιάσει και αυτό το εγχείρημα της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να βρούμε ανταπόκριση πιέζοντας, αν θέλετε, και την
κεντρική διοίκηση για να ενταχθεί και αυτό το έργο για χρηματοδότηση. Ένα έργο, όπως είπα, που θα δώσει στη Δράμα μια διαφορετική ματιά και αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ζει πραγματικά ιστορικές στιγμές. Φέτος, μετά από πάνω από 20 ετία στασιμότητας, ανοίγει ένας ιστορικός χώρος, ένας πραγματικά κατάλληλος χώρος για το φεστιβάλ, όπως άλλωστε εξ αρχής προοριζόταν για να γίνει. Η Δημοτική μας Αρχή παίρνει την πρωτοβουλία και, συνεχίζοντας την καινοτομία, ανοίγει την καπναποθήκη της Περδίκα για εκδηλώσεις από το φετινό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Η σημερινή χρονιά, λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο και μόνο, θα είναι σταθμός στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και βεβαίως θα είναι και η αρχή για τις υπόλοιπες ενέργειες, για τις υπόλοιπες καινοτομίες, τις οποίες έχουμε σκοπό και έχουμε δρομολογήσει να κάνουμε. Ουσιαστικά αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι στη Δράμα γίνεται δουλειά. Ξεκινώντας τώρα τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις σήμερα, Δευτέρα 10 του μηνός, εδώ στην καπναποθήκη της Περδίκα, αρχίζουμε με ένα ρεσιτάλ κιθάρας από δύο νέους, αλλά ιδιαίτερα ταλαντούχους καλλιτέχνες, τον συμπολίτη μας, τον Κώστα Μαξόπουλο, και τον φίλο του και συνάδελφο, τον Χουάν Ιγνάσιο Ρουέμπα Ρόμπλες. Θα μας δώσουν ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα στο ρεσιτάλ που θα μας δώσουν εδώ στην καπναποθήκη. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει κλασικά αλλά και κινηματογραφικά κομμάτια, ιδίως τα δεύτερα, προκειμένου να ταιριάξουν και με την κινηματογραφική ατμόσφαιρα που το φεστιβάλ μας έτσι κι αλλιώς έχει και του ταιριάζει απόλυτα. Είναι ένα ιδανικό ξεκίνημα για τις προφεστιβαλικές μας εκδηλώσεις και καλούμε τους συμπολίτες μας να χαρούν πρώτα απ' όλα τον χώρο που φτιάχτηκε για αυτούς.